Αυτά είναι τα κουνούπια τίγρης που ξεχωρίζουν από τις λευκές ρίγες. Είναι ένα από τα 60 είδη κουνούπιων που έχουμε στη χώρα μας. Το είδος εντοπίστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 2004 και από το 2008 είναι στην Αττική. Είναι επικίνδυνο? Είναι απαντούν οι ειδικοί, καθώς το κουνούπι τίγρης είναι δυνητικός φορέας πολλών σοβαρών ασθενειών, όπως του δάγκιου αιμορραγικού πυρετού και του πυρετού του δυτικού Νείλου. Υπάρχουν όμως πολλοί τρόποι για να προστατευτούμε. Το κουνούπι τίγρης υπάρχει στην Αττική και σχεδόν σε όλη την χώρα είναι ένα κουνούπι το οποίο πραγματικά είναι ανθρωπόφιλο, πραγματικά αγαπάει, εντό εισαγωγικών το αγαπάει, να τσιμπάει τον άνθρωπο. Αλλά έχουμε μέτρα αντιμετώπιση. Τα μολυσμένα κουνούπια είναι ο βασικό τρόπο μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου. Μετά τα περσινά κρούσματα που ξεπέρασαν τα 160, οι αρχέ είναι σε επιφυλακή, αν και φέτο δεν έχει ακόμη καταγραφεί ανάλογη περίπτωση. Είναι ιδιαίτερα βαρύ στι μεγάλε ηλικίε, ηλικιωμένου ανθρώπου και εκδηλώνεται εκεί με πυρετό και κάποια σύγχυση στην διανοητική λειτουργία. Αν και σε κάποιου Δήμου έχουν ληφθεί μέτρα προστασία, ωστόσο οι ψεκασμοί σε πολλέ περιοχέ τη χώρα έχουν καθυστερήσει εξαιτία τη έλλειψη κονδυλίων αλλά και των χρονοβόρων διαδικασιών ανάθεση του έργου. Ο χρόνο από την διακήρυξη ή την προκήρυξη ενό διαγωνισμού μέχρι τη λήξη του, την αποδοχή δηλαδή τη σύμβαση, είναι 5 με 6 μήνες. Θα επαναλάβουμε τους ψεκασμούς πλέον για τα, με, για τα αναπτυγμένα κουνούπια α, και για το, 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 το προηγούμενο ψεκασμό αφορούσε τις προνύμφες. Για να προστατευτούμε από τα κουνούπια το κελπνό συμβουλεύει να κάνουμε χρήση εντομοαποθητικών στο ακάλυπτο δέρμα ακόμη και πάνω από τα ρούχα. Να φοράμε ρούχα που καλύπτουν όλο το σώμα. Να χρησιμοποιούμε σίτες, κουνουπιέρες, εντομοκτόνα στον αέρα, ανεμιστήρες, συγκλιματιστικά, λαμπτήρες κίτρινου χρώματος. Να κάνουμε συχνά μπάνια για την απομάκρυνση του υδρότα. Να κουρεύουμε καλά το γρασίδι στον κήπο. Και να απομακρύνουμε το στάσιμο νερό.